Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Αλεξανδρούπολη, για ποιους λόγους ακυρώθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Κοινοφελούς Ανάπτυξης. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης για τουλάχιστον 3 χρόνια εξασφαλίστηκε το λιμανάκι το Θέρμος στη Σαμοθράκη. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πανελλαδική πρωτιά στον κίνδυνο φτώχειας πληθυσμού. Ξεκινάμε την απόψινή μας θεματολογία με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Θα αποφασίσω για τη στάση μου εάν ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης χωρίς το αντικείμενο της δημοτικής τηλεόρασης, είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Δουνάκης από την παράταξη του κυρίου Μυτιλινού, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη. Ο κύριος Δουνάκης, που ψήφισε θετικά, αλλά ζητώντας την εξαίρεση της δημοτικής τηλεόρασης από τους σκοπούς της επιχείρησης, ανέφερε πως θα προτιμούσε να διατεθούν αυτά τα χρήματα για τη λειτουργία του δημοτικού σφαγείου μέχρι να καταστεί βιώσιμο. Ενδιαφέρον φαίνεται πως θα έχει η υπόθεση που αφορά στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης να συστήσει την περίφημη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο 10. Η ακύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης πυροδοτεί εξελίξεις. Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής όμως, παρά το γεγονός ότι απέσπασε τη συνένεση και συμβούλων της αντιπολίτευσης, δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα προτινόμενα αντικείμενα είναι μη νόμιμα, ενώ και η ίδια η ψηφοφορία του θέματος στη συνεδρίαση του Απριλίου που είχε γίνει και εν μέσω καραντίνας καθίσταται προβληματική, καθώς 2 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ψηφίσει θετικά μεν, αλλά οι ψήφοι τους είχαν αιρέσεις. Σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, διαπιστώνεται γενική και αόριστη καταγραφή δράσεων με παντελή έλλειψη αιτιολογίας, χωρίς να προκύπτει για τις περισσότερες εξ αυτών ότι εξυπηρετούν τους προβλεπόμενους από τον νόμο τομείς στους οποίους δύναται να δραστηριοποιείται η υποσύσταση κοινοφελής επιχείρηση. Δεν διαπιστώνεται η προβλεπόμενη από τον νόμο συνάφεια των δράσεών της υποσύστασης επιχείρησης και ούτε προκύπτει ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 254 του νόμου 3463/06. Επιπλέον, η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για τη λειτουργία διαδικτυακής δημοτικής τηλεόρασης από την υποσύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη. Η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για τη διαχείριση δημοτικού πάρκινγκ από την υποσύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη. Η εν λόγω εγκεκριμένη δράση για τη διαχείριση αποθηκών στο λιμάνι από την υποσύσταση επιχείρηση είναι μη νόμιμη. Η έγκριση με τη συστατική απόφαση των περιπτώσεων 4, 5 και 6 που αφορούν τη μορφή και τα αντικείμενα των κανονισμών της υποσύστασης επιχείρησης είναι μη νόμιμη. Η μη αποστολή για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των ορισμένων από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555 του 18 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης είναι μη νόμιμη. Η εν λόγω εγκεκριμένη δυνατότητα χρηματοδότησης μη υφιστάμενης επιχείρησης είναι μη νόμιμη. Η εν λόγω εγκεκριμένη δυνατότητα αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της υποσύστασης κοινοφελής επιχείρησης ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι μη νόμιμη. Εν τω μεταξύ, πέρα από το έλλειμμα νομιμότητας στα αντικείμενα της υποσύστασης κοινοφελούς επιχείρησης, η Αποκεντρωμένη διαπίστωσε πρόβλημα και στην ψηφοφορία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Καρυπίδης και Κώστας Δουνάκης, αφότεροι της αντιπολίτευσης, είχαν δώσει τη θετική τους ψήφο μεν και είχε συμπληρωθεί το πλειοψηφικό και πολυπόθετο 21, αλλά είχαν βάλει ο καθής από μία αίρεση. Ο κύριος Καρυπίδης είχε ψηφίσει θετικά, αλλά είχε διατυπώσει τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, να απαλληφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης η διαδικτυακή δημοτική τηλεόραση, διότι είναι άκερη και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, καθώς και λειτουργία στούντιο ηχογραφήσεων. Να τροποποιηθεί ο πίνακας προσωπικού, το τμήμα κατηγορίας προσωπικού και σχέση εργασίας και το τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης. Ο κύριος Δουνάκης ψήφισε υπέρ της ίδρυσης της εν λόγω δημοτικής επιχείρησης με την εξής παρατήρηση. Να απαλληφθεί από τους σκοπούς της επιχείρησης η διαδικτυακή δημοτική τηλεόραση, διότι είναι άκερη και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Τούτο δοθέντων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έκρινε ότι η εν λόγω σκοπή και τα τμήματα, καθώς και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, δεν έλαβαν τις απαιτούμενες 21 ψήφους και δεν εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως ένα από τα επιχειρήματα που ήρθε αρνητική απάντηση μετά την ένσταση του κυρίου Λαμπάκη να ήταν και αυτή η παρατήρηση που βάλαμε και εγώ και ο κύριος Καρυπίδης. Ναι.
Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Είχαμε έναν προβληματισμό ως προς την κοινοφιλή επιχείρηση, το αν θα πρέπει μέσα στους σκοπούς να έχει, εκτός τους άλλους τους σκοπούς, να έχει και την διαδικτυακή τηλεόραση, δημοτική τηλεόραση. Αυτό το αναφέραμε για να νιώθουμε έτσι και πιο ηθικά απέναντι στον κόσμο που μας ακούει και που μας εμπιστεύεται την ψήφο του αυτά τα χρόνια, ότι δεν διαχειριζόμαστε τόσο εύκολα τα χρήματα του Δήμου και τόσο χωρίς να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Εσείς πάντως, κύριε Δουνάκη, δεν είχατε αντίρρηση στην ίδρυση της ΔΕΚΑ, της κοινοφελούς επιχείρησης, έτσι. Είχατε την αίρεση, είχατε πει πως αν βγάλετε τη δημοτική τηλεόραση από μέσα, την ψηφίζω εγώ την πρόταση. Αυτό δεν είπατε? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς αυτό είπα, γιατί σας είπα και πριν, τα συμβούλια γινόταν δια περιφοράς, δεν γινόταν δια ζώσης. Δεν μπορούσαμε να γράψουμε ούτε και κάποιο πάρα πολύ μεγάλο, κάποια πολύ μεγάλη παρατήρηση. Να το αιτιολογήσατε. Να βάλουμε αιτιολογία πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και σταθήκαμε στον έναν σκοπό που θεωρήσαμε ότι ήταν και ο πιο κέραιος από τους σκοπούς που έχει μέσα η επιχείρηση, που αντιδρούμε. Επί της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης είχε καταθέσει ένσταση παράταξη Πόλη και Πολίτης με επικεφαλή στο Βαγγέλη Λαμπάκη. Από αυτή την ένσταση των 10 σημείων, η αποκεντρωμένη έκανε δεκτά τα 2 ήτη, τα 7 ότι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 254 του νόμου 3463-06 τα αντικείμενά της υποσύστασης επιχείρησης δεν έχουν συνάφεια μεταξύ τους, οι δράσεις που απαριθμούνται δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα και έχουν εμπορικό χαρακτήρα, γιατί σε κάποια αντικείμενα αναφέρεται η διαχείριση. 8. Ότι απαραδέκτως θεωρήθηκαν ως υπέρ οι ψήφοι δύο δημοτικών συμβουλών που ψήφισαν υπέρ με την προϋπόθεση απάλληψης κάποιων σκοπών και την τροποποίηση κάποιων τμήματων και του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά και την εξέλιξη της ακύρωσης της πρότασης είναι πολλά. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί πρώτο είναι το ποιος ή ποιοι φέρουν ή φέρει την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της πρότασης, η οποία έχει τόσα πολλά λάθη ώστε να μην γίνει αποδεκτή. Δεύτερο ερώτημα είναι το πώς θα διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή αυτή την εξέλιξη και αν θα κάνει χρήση του δικαιώματός της να προσφυγεί κατά της ακυρωτικής απόφασης της αποκεντρωμένης, και τρίτον, ποια στάση θα κρατήσουν οι σύμβουλοι που έδωσαν τις θετικές τους ψήφους, κυρίως δε οι σύμβουλοι που δεν ανήκουν στην άρχουσα παράταξη. Το παραπολιτικό ρεπορτάζ μάλιστα λέει ότι ήδη είχαν επιλεγεί και οι άνθρωποι για τις διοικητικές θέσεις της ΔΕΚΑ, οι οποίοι προφανώς μένουν ξεκρέμαστοι, οπότε και η διαχείρισή τους μάλλον αποτελεί ένα αγκάθι για τη Δημοτική Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη μάλλον θα προκαλέσει αντιδράσεις στο άμεσο και στο απότερο μέλλον. Την δημιουργία ενός δικτύου αστικής συγκοινωνίας μέσα από τη σύμπραξη αστικού ΚΤΕΛ και Δήμου Αλεξανδρούπολης εξετάζει η Δημοτική Αρχή και η παρατάξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον μελετητή των αστικών. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάστηκε η μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου με 4 γραμμές, τα βασικότερα σημεία της οποίας συμφώνησαν οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, με το επίμαχο θέμα να είναι εάν και κατά πόσο θα μπορούσαν τα δρομολόγια αυτά να είναι δωρεάν για τους δημότες. Αρχικά, ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτης, ο κ. Λαμπάκης, που έφερε το ζήτημα προς συζήτηση στη συνεδρίαση, πρότεινε να συνεχιστεί η γραμμή από το Φώτης Κοσμάς ως το κέντρο της πόλης και να προσθεθούν δρομολόγια που θα συνδέουν άλλες 3 περιοχές με το κέντρο: το Κέγε, το Πάρκο Αλμάζη και τον Άγιο Βασίλειο. Ο κ. Λαμπάκης τόνισε πως οι γραμμές αυτές θα πρέπει να είναι δωρεάν για τους πολίτες, δίχως δηλαδή εισιτήριο. Τώρα, ουσιαστικά η Δημοτική Παράταξη Πόλη και Πολίτες ζητά την επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας που θεσμοτήθηκε επί Δημαρχίας Λαμπάκη. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, αλλά και τι απαντά στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής η παράταξη του κυρίου Λαμπάκη, διαστόματος του κυρίου Χρήστου Γερακόπουλου. Μετά από επιστημονικές μελέτες, εισηγήσεις και πολύμηνη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες, η Δημοτική Αρχή παρουσίασε την πρότασή της για τη νέα αστική συγκοινωνία. Για πρώτη φορά, η Αλεξανδρούπολη αποκτά ολοκληρωμένη αστική συγκοινωνία εντός του δομημένου αστικού ιστού. Με 3 νέες γραμμές για πλήρη κάλυψη ενώνουμε όλα τα δημοτικά κτίρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα πάρκα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Με τη χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου στην Ελλάδα, μόλις 40 λεπτά, οι δημότες της Αλεξανδρούπολης θα μετακινούνται εύκολα και άνετα στην πόλη με υπερσύγχρονα λεωφορεία, περιορίζοντας έτσι δραστικά τη χρήση των αυτοκινήτων. Έτσι θα πετύχουμε την αποσυμφόρηση από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και θα κάνουμε την πόλη μας πιο ανθρώπινη. Ότι η δική μας παράταξη, η παράταξη του Βαγγέλη του Λαμπάκη, Πόλη και Πολίτες, έχει φέρει 2 φορές αυτό το θέμα της επαναφοράς της δημοτικής συγκοινωνίας. Η πρώτη φορά έγινε στις αρχές, στο Φεβρουάριο, αρχή της χρονιάς, όταν τελείωνε η σύμβαση με την αστικό ΑΕ για την υφιστάμενη γραμμή από το Φώτης Κοσμάς μέχρι το κέντρο της πόλης. Και επειδή λόγω κορονοϊού σταμάτησε τότε αυτή η διαδικασία, επαναφέραμε την ίδια το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 10 περίπου μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη.
μιλάμε για μία μόνο γραμμή, μιλάμε για άλλες τέσσερις, για άλλες τρεις γραμμές, δηλαδή τέσσερις συνολικά, τέσσερις δημοτικές συγκοινωνίες, οι οποίες θα πιάνουν τα τέσσερα σημεία της πόλης, έτσι ώστε να εξυπηρετείται όλος ο βασικός αστικός ιστός. Αναβλήθηκε λοιπόν η συζήτηση του θέματος πριν από 10 περίπου μέρες και ξανασυζητήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ όμως η Δημοτική Αρχή, προφανώς για να μην βρεθεί εκτεθειμένη για άλλη μια φορά, κάλεσε το αστικό ΑΕ, της παρουσίασε την πρόταση, τη μελέτη που είχε συντάξει η εταιρεία με τον συγκοινωνιολόγο που έφερε και με βάση αυτή τη μελέτη ήρθαμε να συζητήσουμε την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί η συγκεκριμένη μελέτη σε σχέση με τη δική μας πρόταση και πραγματικά την αποδεχθήκαμε διότι βοηθάει, είναι αντί για τέσσερις γραμμές να συγχωνευτούν δύο από αυτές, δηλαδή να υπάρξει σαν ξεχωριστή γραμμή η γραμμή Παρμενίων, η γραμμή Πειμενίδη και Κέγια, ανατολική πλευρά της πόλης μέχρι το κέντρο, η γραμμή Πάρκο Αλτιν Αλμάζη μέχρι το κέντρο της πόλης, μιλάμε για τη βόρεια πλευρά της πόλης να καλύψει, και συγχωνεύτηκαν οι δύο γραμμές που εμείς προτείναμε. Η μία ήταν η υφιστάμενη από το Φώτης Κοσμάς, από το γύρο Φώτης Κοσμάς μέχρι το κέντρο, και προτείναμε και ακόμη μία γραμμή από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου για να καλυφθεί και η δυτική πλευρά της πόλης. Η συγκεκριμένη λοιπόν μελέτη, και σωστά λέμε τελικά, πρότεινε να συγχωνευτούν αυτές οι δύο τελευταίες γραμμές σε μία, έτσι ώστε να μειωθεί λίγο και, και η δαπάνη όλης της μελέτης που έχει γίνει, όλου του έργου. Με αυτή λοιπόν τη λογική βρεθήκαμε την προηγούμενη Παρασκευή, αφού συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρεθήκαμε οι τρεις παρατάξεις από τις έξι που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήσαμε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Αν θέλετε να σας πω λοιπόν πού συμφωνήσαμε, γιατί δεν είναι η πρόταση Δημοτικής Αρχής, διαφοροποιηθήκαμε σχέση με αυτήν. Συμφωνήσαμε καταρχάς, με ακούτε κύριε Βασκακή? Ναι, βέβαια, πολύ προσοχή κύριε Γερακόπουλε. Ναι, να μην καθίσετε, μην ταλαιπωρούμε στο διαδίκτυο. Όχι, όχι, αξίζει να σταθούμε λίγο στο ζήτημα αυτό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και επί δική σας δημαρχιακής πορείας, εννοώ με τον κύριο Λαμπάκη, υπήρχαν και εκεί κάποιες ενστάσεις, υπήρχαν και εκεί κάποιες, αν θέλετε, τροποποιήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και δικαίως, θα έλεγα, κύριε Γερακόπουλε, γιατί πρέπει να εξυπηρετούνται να εξυπηρετείται η πλειοψηφία των δημοτών, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Άλλωστε, θα έλεγα ότι επικροτήθηκε η πρωτοβουλία που πήραμε στις αρχές του 2019, όταν από τις 15 Απριλίου του 2019 εφαρμόσαμε αυτή τη δωρεάν μεταφορά από το πάρκινγκ του Φώτης Κοσμάς στο κέντρο της πόλης. Και αυτή ήταν μια γραμμή που πραγματικά αγάπησαν οι δημότες, εξυπηρέτησε πάρα πολλούς και είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να συνεχιστεί και να επεκταθεί. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και εμείς ήρθαμε μετά από ένα χρόνο και ξαναβάλαμε το θέμα αυτό για να υπάρξει εξυπηρέτηση από όλα τα σημεία της πόλης με αυτές τις γραμμές που τελικά προτάθηκαν. Να πούμε λοιπόν πού συμφωνήσαμε και πού διαφοροποιηθήκαμε. Οι τρεις λοιπόν παρατάξεις που ήμασταν εκεί και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνήσαμε να υπάρχουν αυτές οι τρεις γραμμές, όμως με κάποιες τροποποιήσεις. Πρώτον, η γραμμή που πηγαίνει στον Άγιο Βασίλειο να μην χωρίζεται σε θερινή και καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο, αλλά να έχει πάντοτε το ίδιο δρομολόγιο, να μπαίνει δηλαδή μέσα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και να εξυπηρετεί εκείνους τους κατοίκους και όλη εκείνη την πλευρά της πόλης. Ένα είναι αυτό, και μάλιστα συμφωνήσαμε και το δέχτηκε η εταιρεία αστικού ΑΕ προς τιμήν της να μην αυξηθεί το ποσό, γιατί υπήρχε μια διαφορά γύρω στις 10.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε λοιπόν με το αρχικό κοστολόγιο που υπήρχε να κάνει αυτή τη γραμμή συνεχώς. Συμφωνήσαμε επίσης να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθουν με δύο θέματα όλο αυτό το ζήτημα. Το ένα θέμα αφορούσε συγκεκριμένη μελέτη στην οποία συμφωνούμε και το άλλο θέμα έχει να κάνει με το οικονομικό δεδομένο, με την αποζημίωση που να πληρωθεί στον αστικό ΑΕ και πώς αυτό θα επιβαρύνει ή όχι τους δημότες. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε και παρουσίασε η Δημοτική Αρχή στο βίντεο που έβγαλε είναι αυτή η μελέτη που συμφωνήσαμε όλοι. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ή όχι. Ίσως το οικονομικό κομμάτι να είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Γερακόπουλε, η πρόταση της παράταξής σας σε σχέση πάντα με το αντίτιμο είναι να παραμείνει δωρεάν η παροχή προς τους δημότες, έτσι δεν είναι? Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εμείς θεωρήσαμε ότι η επιβάρυνση του Δήμου με επιπλέον 90 μέσο όρο στην τριετία κάθε χρόνο, για κάθε χρόνο είναι μέσο όρο 90.000 ευρώ το χρόνο, η επιβάρυνση του Δήμου με αυτό το ποσό, έτσι ώστε να είναι η δωρεάν η μετακίνηση των συμπολιτών μας από κάθε σημείο της πόλης, θεωρούμε ότι είναι η ενδεδειγμένη πρόταση.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπό την προεδρία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη ενέκρινε προσωρινές και έκτακτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων ασφαλείας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπό την προεδρία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη ενέκρινε προσωρινές και έκτακτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου 4688 του 2020, μέτρα COVID, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων ασφαλείας. Πρόκειται για σειρά πεζοδρομήσεων που εκτείνονται σε τμήμα του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα αφορούν τους δρόμους μεταξύ της Παραλιακής Οδού και της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Ειδικότερα, την οδό Κουντουριώτη από την οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας μέχρι την οδό Εμπορίου, το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι ήδη χαρακτηρισμένος πεζόδρομος. Την οδό Δικαστηρίων από την οδό Καραϊσκάκη μέχρι την οδό Ψαρών. Την οδό Φωκά από την οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας μέχρι την οδό Ειρήνης και την οδό Ειρήνης από την οδό Φωκά μέχρι την οδό Ψαρών. Την οδό Ζαρίφη από την οδό Σοκράτη Οικονόμου μέχρι την οδό Βασιλιάς Αλεξάνδρου. Το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος σύμφωνα με το ισχύον ρημοτομικό σχέδιο Αλεξανδρούπολης. Την οδό Σοκράτη Οικονόμου από την οδό Ρήγα Φεραίου μέχρι την οδό Ζαρίφη. Οι έκτακτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις οι πεζοδρομήσεις ισχύουν από τις 31 του 2020 και για όλο το 24ωρο. Κατά το χρόνο πεζοδρόμησης των οδών απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων παρά την οδό με εξαίρεση στην οδό Οικονόμου. Κατά το χρόνο απαγόρευση της κυκλοφορίας των οδών αυτών ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων που ορίζει τον τρόπο πρόσβασης χρήσης από μόνιμους κατοίκους, οχήματα, φορτοεκφόρτωσης, έκτακτες ανάγκες. Ειδικά για τις οδούς Ζαρίφη και Οικονόμου, κατά το χρόνο που η Παραλιακή Οδός είναι πεζοδρομημένη, τότε η έξοδος των οχημάτων θα γίνεται από τον πεζόδρομο της Ζαρίφη. Θα εφαρμοστεί ειδική πληροφοριακή σήμανση. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρων, επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση των συγκεκριμένων πεζοδρόμων από οχήματα ταξί μετά από κλίση για την επιβίβαση αποβίβασης στους χώρους κατοικίας επισκεπτών και εμποδιζόμενων ατόμων με αναπηρία. Τέλος, στην δικαστική περιπέτεια για το θέμα της μη ανάπτυξης της μονάδας αιμοκάθαρσης δόθηκε για τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Δημήτρη Αδαμίδη. Στη δίκη που έγινε πριν από λίγες ημέρες, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης. Ο κ. Αδαμίδης κατηγορούνταν για το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούνταν όλοι οι ασθενείς από την μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Για πανηγυρική αθώωση από το τριμελές πλημελωδική ορεστιάδας, λόγω μίας ακόμη στοχευμένης σε βάρος του μήνυσης, κάνει λόγο Δημήτρης Αδαμίδης, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, με ομόφωνη απόφασή του, κατόπιν εισαγγελικής πρότασης, το τριμελές πλημελωδική ορεστιάδας τον αθώωσε για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου. Η κατηγορία ήταν ότι δεν είχε μεριμνήσει για τη λειτουργία της μονάδας με αποτέλεσμα 7 ασθενείς για διάστημα από 1 μέχρι 4 μήνες να χρειάζεται να μεταβαίνουν μεταξύ με έξοδο του ΕΟΠΗ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Μάλιστα, μάρτυρας υπεράσπισης στην υπόθεση που εκδικάστηκε ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Ήταν ένα πολύ προκλητικό δικαστήριο για ένα θέμα που διευθετήθηκε με την τρίτη βάρδια στη μονάδα, με την πρόσληψη γιατρών, νεφρολόγων και με την ενίσχυσή της με νοσηλευτικό προσωπικό, σχολίασε ο κ. Πολάκης πριν από λίγες ημέρες και από το Βόρειο Εύρο, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την αθωτική απόφαση του δικαστηρίου για τον κ. Αδαμίδη. Όπως σημειώνει ο κ. Αδαμίδης στη δίκη, απεδείχθη ότι ως διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης πέτυχε τα εξής. Το Μάιο του 2016 παρέλαβα την μονάδα τεχνητού νεφρού με έναν νεφρολόγο και σε 15 μέρες προκήρυξα μία θέση νεφρολόγου που απέβη άκαρπη. Ακολούθησε και δεύτερη και τρίτη προκήρυξη για να προσληφθεί τελικά ένας επιμελητής Β. Με δαπάνη νοσοκομείου πέτυχα την πρόσληψη ενός επικουρικού νεφρολόγου, του οποίου η σύμβαση έληξε χωρίς να ανανεωθεί πριν από ένα μήνα. Ενίσχυσα την εφημεριακή λειτουργία της μονάδας με 2 ακόμη γιατρούς, ώστε να εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο. Αντικατέστησα 8 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, αξιοποιώντας μηχανήματα που δεν χρειαζόταν το νοσοκομείο της Κομωτινής. Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, προσέλαβα 2 επικουρικές νοσηλεύτριες και μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης τετράμινης εκπαίδευσης, κατόρθωσα να λειτουργήσω για πρώτη φορά στο Δημότυχο και τρίτη βάρδια στην μονάδα τεχνητού νεφρού, με αποτέλεσμα από το φθινόπωρο του 2019 να εξυπηρετούνται 52 νεφροπαθείς αντί για 44. Δυστυχώς, σήμερα μετά τη λήξη της θητείας μου, έχει ήδη αποχωρήσει ένας νεφρολόγος επικουρικός και επίκειται σε 5 μήνες η συνταξιοδότηση του διευθυντή, με αποτέλεσμα η μονάδα τεχνητού νεφρού να μείνει μόνο με ένα νεφρολόγο, ενώ ο αριθμός των νεφροπαθών έχει αυξηθεί σημαντικά. Την ίδια περίοδο κατόρθωσα να προσελκύσω δωρεές, με αποτέλεσμα να πετύχω την ολική αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και την ανακαίνιση τόσο της μονάδας όσο και του τμήματος περί των αϊκών πλήσεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνεπώς, όχι μόνο δεν αμέλησα, αλλά αντιθέτως έδειξα εξαιρετική επιμέλεια για τους νεφροπαθείς. Αυτή ήταν μία ακόμη σε βάρος
μου μήνυση κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διοικητής. Το να εφαρμόζεις ως διοικητής την νομιμότητα και να κυνηγάς τη διαφθορά δημιουργεί εχθρούς. Δεν με κάμψανε ούτε στιγμή. Η αλήθεια και η εντυμότητα και πάλι κέρδισε, καταλήγει η ανάρτηση. Τώρα για πανηγυρική αθώωση λόγος μιας ακόμη στοχευμένης σε βάρος του μήνυσης για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, κάνει λόγο ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου του Εύρου, κ. Αδαμίδης. Με ομόφωνη λοιπόν απόφαση κατόπιν εισαγγελικής πρότασης, το τριμελές πλημμυολογική ορεστιάδας αθώωσε τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου, όπως είπαμε, της Αλεξανδρούπολης, τον κ. Αδαμίδη, για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κ. Αδαμίδης για να ακούσουμε και τον δικό του, τη δική του θέση και άποψη για την θετική αυτή έκβαση. Κύριε Δαμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι θα υπήρχε αυτή η έκβαση, γιατί τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Αρκεί κάποιος να δει τι παρέλαβα. Παρέλαβα μια μονάδα τεχνητού νεφρού με ένα γιατρό νεφρολόγο, τον διευθυντή, τον κύριο Κασουτάκη, και έναν αγροτικό γιατρό να τον βοηθάει. Ο διευθυντής δεν μπορούσε να λείψει ούτε ένα Σαββατοκύριακο αυτή τη δουλειά. Ήταν συνεχώς στο πόδι για να μπορέσει να κρατάει με νύσια και με δόντια τη μονάδα. Αυτό μου το κοινοποίησε αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως διευθυντής το Μάιο του 2016 και 10 μέρες μετά κατορθώσαμε και κάναμε την πρώτη προκήρυξη νευρολόγου. Νεφρολόγου. Δυστυχώς βγήκε άκαρπη, ακολούθησε δεύτερη και αυτή άκαρπη και ακολούθησε τρίτη, η οποία ευωδόθηκε. Και πώς ευωδόθηκε? Ότι εγώ, επειδή είμαι γιατρός και ο κύριος Κασουτάκης, πήραμε τα τηλέφωνα των νεφρολόγων που είχαν περάσει τις εξετάσεις την τελευταία πενταετία, τους πέραμε τηλέφωνο έναν και διαφημίζαμε το δημότυπο για να έρθουν εδώ. Ευτυχώς βρέθηκε συνάδελφος, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως επιμελητής Β στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Δεύτερο, η μονάδα έπρεπε όμως να εφημερεύει και 30 μέρες το μήνα. Και εξασφάλισα και άλλο νεφρολόγο γιατρό επικουρικό και επίσης και δύο βοηθούς. Αυτά δεν γίνανε χωρίς κόπο και χωρίς να συμμετέχουν και όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Γιατί παράδειγμα το επικουρικό προσωπικό πρέπει να εξασφαλίσεις ίδιους πόρους. Χρήματα το ίδιο το νοσοκομείο, και αυτό ένα μεγάλο μπράβο οφείλεται στο Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Δημοτήχου, που κατόρθωσε να μου εξασφαλίσει τότε τα αναγκαία ποσά. Κύριε Διοικητά, πείτε μου λίγο. Τα μηχανήματα που υπήρχαν αντικαταστάθηκαν. Πήρα 8 μηχανήματα χωρίς να ξοδέψω ούτε ένα ευρώ. Γιατί έγινε κατόπιν μια δωρεά στο νοσοκομείο Κομωτινής ολική ανακαίνιση. Και μηχανήματα τα οποία ήταν παλιά 2 ετών, τα δικά μας ήταν 10 ετών, αντικαταστήσαμε τα δικά μας. Άνοιξε ο δρόμος, ζητήσαμε τροποποίηση του νόμου, έγινε αυτό το Υπουργείο, αποκτήσαμε το δικαίωμα να πάρουμε και νοσηλευτικό προσωπικό και προσλήθηκαν 2 νοσηλεύτριες. Χρειάστηκε ένα διάστημα 4 μηνών να εκπαιδευτούν, εκπαιδεύτηκαν και άνοιξε και τρίτη βάρδια στο Δημότυχο. Έτσι φτάσαμε να έχουμε 52 ασθενείς να αιμοκαθάρονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Δημοτήχου. Και αντί να μου πούνε μπράβο για όλα αυτά, και ακολούθησε ποινική δίωξη, γιατί για 1-4 μήνες κατά περίπτωση 7 ασθενείς χρειάστηκε, δεν χωρούσαν στη μονάδα του Δημοτήχου, χρειάστηκε να πάνε στην Αλεξανδρούπολη να κάνουν εκεί την αιμοκάθαρση. Η κατηγορία ήταν ότι λόγω αυτού τους εξέθεσαν σε θανάσιμο κίνδυνο κλπ. Με δόλο, μάλιστα. Να θυμίσω ότι για τον νεφρό έχω κάνει ειδική δουλειά και στην Αλεξανδρούπολη. Έγινε ολική αντικατάσταση των μηχανημάτων του ιατρικού, του τεχνολογικού και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της μονάδας τεχνητού νεφρού κατόπιν μιας ορισμένων δωρεών που κατόρθωσα να προσελκύσω ειδικά για το νεφρολογικό τμήμα. Κύριε Δαμίδη, άρα λοιπόν με τα όσα μας περιγράφατε, ουσιαστικά περιμένατε ότι η δικαιοσύνη, το δικαστήριο θα σας αθωώσει. Τώρα πείτε μου κάτι όμως, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, βρεθήκατε αντιμέτωπος αρκετές φορές με τη δικαιοσύνη. Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό, κύριε Δαμίδη? Ναι, πραγματικότητα δεν βρέθηκα αντιμέτωπος.
με τη δικαιοσύνη, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτούς που ενοχλήθηκαν τα μάλα από το κυνήγι της διαφθοράς και την εφαρμογή της νομιμότητας. Ναι, συνολικά 10 μηνύσεις υπήρξαν. Μάλιστα ένα διάστημα πέφτανε βροχιδών, είχαν ένωση στρωμένες. Οι 6 έχουν ήδη εκδικαστεί και έχω σώθει, και ήμουν άλλες 4, δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη. Μάλιστα. Τώρα για αυτή την... ένα σκοπό, να κάμψουν το φρόνημα, να σε κάνουν να κάνεις πίσω. Δεν είχαν διαβάσει καλά το βιογραφικό μου. Εγώ δεν συνιστίζω να το βάζω, να το βάζω κάτω. Δεν το έβαλα τότε, ούτε και τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Δαμίδη, ότι μόνο επί δικής σας θητείας μπορώ να θυμηθώ και είμαι αρκετά χρόνια στο επάγγελμα να φτάνει να τιμωρείται ένας γιατρός, απεδειγμένα βέβαια και με βάση την τεκμηρίωση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαν ακουστεί διάφορες υποθέσεις, αλλά ποτέ δεν κατέληγαν στη δικαιοσύνη και ποτέ δεν τιμωρούνταν αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί. Να το πω και αυτό. Κάποιες από τις μιλήσεις, μία προερχόταν από τον συγκεκριμένο γιατρό που τιμωρήθηκε γιατί συνελήφθη από αυτό το φόρο με φακελάκι, η οποία έχει εκδικαστεί και έχω αθωωθεί και εκεί πανηγυρικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτή την εξέλιξη που αφορά τους νευροπαθείς του Δημοτήχου με την αθώωσή σας από την πλευρά της δικαιοσύνης. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, έτσι όπως τις ενημερωνόμαστε από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και αφορά στις εργασίες που γίνονται στα λιμάνια της Σαμοθράκης. Την εξασφάλιση ότι για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια το λιμάνι το Θερμό στη Σαμοθράκη δεν θα κινδυνεύει να κλείσει από τις προσχώσεις, προσέφεραν οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζικωνσταντίνου δήλωσε στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη ότι παράλληλα θα τρέχουν διαδικασίες για την κατασκευή έργων οριστικής προστασίας του λιμανιού, ώστε να μην παρατηρηθούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα. Ταυτόχρονα εξετάζονται και οι τρόποι ώστε να συνεχιστούν τα έργα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας με επεμβάσεις το λιμενοβραχίωνα που έχει υποστεί σοβαρές φθορές από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Εκεί με τα φυσικά φαινόμενα δεν έχει κανένας. Ναι. Αλλά με ασφάλεια, αν δει κανείς με τι ρυθμούς γίνανε οι επιχωματώσεις αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ναι, μια χρονική περίοδος 2-3 χρόνων μπορεί να υπάρξει, ούτως ώστε να μας δώσει και το απαραίτητο χρονικό διάστημα να δρομολογήσουμε το έργο που σας έλεγα πριν. Να δοθεί η οριστική και μόνιμη λύση και να μην μας ξαναπασχολήσει πια αυτό το φαινόμενο. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι, δηλαδή μιλάμε για 2-3 χρόνια μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ μιλάω να έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση η οποία σας ομιλώ, ώστε να μην έχουμε προσχώσεις οι οποίες θα μας επιστρέψουν στην προτέρα κατάσταση. Την κυβέρνηση να μην ανοίξει τα σύνορα με την Τουρκία καλούν με κοινή τους ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ροδόπης Ανέστης Βαφιάδης και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, η κυρία Κωνσταντινίδου. Οι πρόεδροι συνυπογράφουν ότι μια τέτοια απόφαση ενέχει υγειονομικούς κινδύνους, ενώ συγχρόνως θα γονατίσει περαιτέρω την τοπική οικονομία. Διερωτώμαστε προς τι η τόση βιασύνη για το άνοιγμα των συνόρων με τη γειτονική χώρα, αφού μέχρι πρόσφατα υπήρξε έντονος προβληματισμός όσον αφορά και τα εθνικά θέματα. Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για την ακατανόητη απόφαση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που συναποφασίστηκε από τα αρμόδια Υπουργεία και η οποία αφορά στο άνοιγμα των ανατολικών μας συνόρων, δηλαδή με τη γείτονα χώρα Τουρκία. Αυτή η απόφαση γεννά εύλογα ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν αφενός μεν στην υγειονομική προστασία των πολιτών της χώρας μας, αφετέρου δε στην ασθμένουσα οικονομία της περιοχής μας που προσπαθεί μέσα σε ακραίες συνθήκες να επιβιώσει. Διαπιστώσαμε ότι επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από την Τουρκία μόνο σε Έλληνες πολίτες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τηρούνται τα πρέποντα υγειονομικά περιοριστικά μέτρα για την προστασία των συμπολιτών μας από τη στιγμή που, ως γνωστόν, η Τουρκία δεν αποτελεί ακόμη ασφαλή υγειονομικό προορισμό ως προς την πανδημία του κορονοϊού. Παράλληλα, η αγορά στερεύει καθώς οι τζίροι βαίνουν συνεχώς μειούμενοι και αντί να προφυλάξουμε το εισόδημα και την οικονομική ανάταση της τοπικής οικονομίας και αγοράς, επιτρέπουμε άμεσα και έμεσα την ανάλωση διαθέσιμου κεφαλαίου προς τις γειτονικές χώρες, καθώς η έξοδος των Ελλήνων πολιτών στην Τουρκία για κατανάλωση ενισχύεται από τη μεγάλη διαφορά στις τιμές των προϊόντων λόγω της χαμηλότερης φορολόγησης αλλά και της νομισματικής διαφοράς. Από την άλλη, είναι ευρέως γνωστό πως ο τουρισμός της περιοχής μας είναι κυρίως οδικός και προέρχεται από την γείτονα Τουρκία. Η απαγόρευση εισόδου Τούρκων πολιτών στην Ελλάδα αποτελεί τροχοπέδι για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής που ακόμη δεν έχει κατορθώσει να σταθεροποιηθεί από το lockdown των προηγούμενων μηνών. Τέλος, ρωτόμαστε προς τι η τόση
Βιασίνη για το άνοιγμα των συνόρων με τη γειτονική χώρα, αφού μέχρι πρόσφατα υπήρξε έντονος προβληματισμός όσον αφορά και τα εθνικά θέματα. Καλούμε όλους εμπλεκόμενους σε αυτή την απόφαση συναρμόδιους υπουργούς και τοπικούς φορείς να πάρουν σχετικά θέση επί των παραπάνω θεμάτων και είμαστε σε αναμονή για περαιτέρω αντιδράσεις, ώστε εκ νέου και επί άλλης βάσεως να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για το άνοιγμα των συνόρων. Η απόφαση αυτή λοιπόν είναι βεβαιασμένη υγειονομικά και αβάσιμη εμπορικά σύμφωνα με τους συλλόγους. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κομωτινής, η κυρία Κωνσταντινίδου. Θα την ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον και θα καταλάβουμε και ποιες είναι οι ενστάσεις των φορέων της Ροδόπης. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τις δικές σας ενστάσεις και τους δικούς σας προβληματισμούς, κυρία Κωνσταντινίδου. Κοιτάξτε, εμείς από συζητήσεις που είχαμε εδώ με τα μέλη μας, γιατί βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τα μέλη για να μπορούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εξηγήσεις, επεξηγήσεις στις διάφορες νομοθεσίες και στα διάφορα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία λόγω καταστάσεως και λόγω COVID-19 υπάρχουν. Και μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει εδώ και 10 μέρες που άνοιξαν τα σύνορα με τα ανατολικά σύνορα με τη γείτονα χώρα Τουρκία. Διαπιστώσαμε δύο πράγματα με το άνοιγμα των συνόρων κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι τελικά όπως έγινε. Πρώτον, μας δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός όσον αφορά την υγειονομική προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα της περιοχής μας, που βρισκόμαστε και σε μια κρίσιμη καμπή, θα έλεγα, όσον αφορά την υγειονομική φάση που περνάμε αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, τι γίνεται με την ασθένουσα οικονομία της περιοχής μας, η οποία μετά το lockdown το οποίο περάσαμε το προηγούμενο τρίμηνο, πραγματικά περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Και όπως επικοινωνήσαμε και με την αστυνομική διεύθυνση, μας είπε ότι άνοιξαν τα σύνορα τα ανατολικά με την γείτονα χώρα Τουρκία, όπως είπαμε, και άνοιξαν μόνο για Έλληνες πολίτες και για άτομα τα οποία έχουν άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια χώρα, στην Τουρκία, η οποία είναι ακόμη κόκκινη στον υγειονομικό χάρτη. Και όπως και σήμερα μάθαμε ότι 1 Ιουλίου δεν θα ανοίξουν τα σύνορα για την είσοδο Τούρκων πολιτών στη χώρα μας. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μονοπλευρή αντιμετώπιση όσον αφορά το ανοίγμα των συνόρων μας με την γείτονα χώρα Τουρκία. Γιατί από την άλλη υπάρχει και το θέμα το οικονομικό το οποίο δημιουργείται και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλη χαμηλή φορολόγηση και μεγάλη νομισματική διαφορά με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη απώλεια κατανάλωσης στη γείτονα χώρα. Και λέμε, αναρωτιόμαστε, γιατί δεν ανοίγουν από τη στιγμή που θεωρούνται ασφαλή τα σύνορα για να πηγαίνουν έρχονται Έλληνες πολίτες, γιατί δεν ανοίγουν τα σύνορα να έρχονται και οι Τούρκοι πολίτες, που κατά κύριο λόγο, όπως και εσείς γνωρίζετε, ο τουρισμός ο οποίος περιμένουμε στην περιοχή μας είναι κατά κύριο λόγο ο δικός. Γιατί δεν ανοίγουν και τα σύνορα να μπουν Τούρκοι πολίτες, Τούρκοι τουρίστες, να έρθουν να καταναλώσουν στην περιοχή μας και να δώσουν μια ανάταση και μια ανάσα στο εισόδημα των τοπικών καταστημάτων. Ξέρετε, κυρία Κωνσταντινίδου, υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι λένε το εξής και υποθέτω ότι κι εσείς με μία έννοια συμφωνείτε. Ή ανοίξτε τα σύνορα για όλους ή κλείστε τα σύνορα για όλους. Αυτό λέμε κι εμείς. Αυτό λέμε κι εμείς. Ή ανοίξτε τα σύνορα βάσει υγειονομικών πρωτοκόλων για να αισθανόμαστε και μία ασφάλεια εμείς εδώ στην περιοχή μας των ατόμων των οποίων εισέρχονται στη χώρα μας. Να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σύνορα, να παίρνουμε στοιχεία, να παίρνουμε, να κάνουμε τα τεστ και να μπαίνουν μέσα, να λέμε ότι έχουμε ανοιχτά σύνορα ή να είναι κλειστά τα σύνορα. Εσείς τώρα κάνετε και μία επιστολή όπως και δύο σταθμά. Κυρία Πρόεδρε, εσείς όπως είπα κάνατε και μία κοινή επιστολή με τον κύριο Ανέστη Βαφιάδη, τον πρόεδρο της ΟΔΕΣ, προκειμένου οι αρμόδιοι από τα αρμόδια Υπουργεία να αντιληφθούν το ζήτημα τώρα. Έτσι ακριβώς. Εμείς γι' αυτό κάναμε μια κοινή επιστολή. Μόλις αντιληφθήκαμε το θέμα, το ερευνήσαμε λίγο παραπάνω και είδαμε ότι πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω για να κινητοποιηθούν τα αρμόδια υπουργεία να δουν τι ακριβώς γίνεται στην Θράκη, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την πλευρά των συνόρων. Γιατί από την άλλη έχουμε και τα βόρεια σύνορά μας με τη Βουλγαρία. Εκεί όμως στον κάθε το άξονα Νυμφέας Μακάζα υπάρχει εντελώς διαφορετικό πρωτόκολλο, γιατί είμαστε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί το νομικό πλαίσιο των συνόρων είναι εντελώς διαφορετικό. Και από την άλλη πλευρά της Βουλγαρίας έχουμε μεγάλη εισρωή πολιτών, ωστόσο όμως τηρούνται κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα στα σύνορα και θεωρούμε ότι επειδή εισέρχονται και στη χώρα μας, τηρούνται κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι κάπως πιο ασφαλή. Από την άλλη όμως, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να μιλάμε για μισά ανοιχτά σύνορα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ανοιχτά σύνορα, ούτε κλειστά σύνορα.
Κυρία Κωνσταντινίδου, η αλήθεια είναι πως το τελευταίο δεκαήμερο στη χώρα μας έχουν καταφτάσει αρκετοί Ρουμάνοι, Βούλγαροι και Σέρβοι. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, βέβαια εκεί τηρείται μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Αλλά ωστόσο, όμως, όπως είπατε, η κυβέρνηση μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα υπό άλλη βάση. Βέβαια, οι δηλώσεις του κυρίου Χαρδαλιά ακόμη και σήμερα λένε αυτό που είπαμε και εμείς πριν από λίγο, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία από τις 15 Ιουλίου και το βλέπουμε. Ναι, όμως, όπως και εσείς διαπιστώνετε, κάντε ένα ερώτημα στα σύνορα απάνω. Κάντε ένα ρεπορτάζ στα σύνορα να δείτε τα σύνορα είναι τελικά ανοιχτά ή κλειστά. Γιατί αν τα σύνορα, αν την Τουρκία, έτσι όπως με τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά, τη θεωρούμε κόκκινη χώρα στον υγειονομικό χάρτη και έχουμε κλειστά τα σύνορα, οι Έλληνες πολίτες γιατί για να έρχονται. Γιατί εντάξει, κυρία Κωνσταντινίδου, να σας πω τώρα κάτι. Η αλήθεια είναι, πέρα από το οικονομικό ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά επειδή πάντα βάζουμε την υγεία πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα και έτσι πρέπει, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Από τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες μπορούν να πάνε στην Τουρκία και να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν να κάνουν εκεί, να ψωνίσουν, να αγοράσουν, να κάτσουν, να φάνε και να επιστρέψουν, είναι ο ίδιος ο κίνδυνος που θα είχαμε στην περίπτωση εάν οι Τούρκοι πολίτες ερχόντουσαν στη χώρα μας. Είναι ακριβώς ο ίδιος ο κίνδυνος. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί η Τουρκία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζουμε τι υγειονομικά πρωτόκολλα κρατάει και δεν γνωρίζουμε αν και στην αγορά της και εκεί που πηγαίνουν και καταναλώνουν οι έχοντες την άδεια παραμονή στην ελληνική, δεν ξέρουμε ποια είναι η στάση την οποία κρατούν. Οπότε ο κίνδυνος είναι ακριβώς ο ίδιος. Πρωτίστως μιλάμε για την υγειονομική προστασία των πολιτών μας. Γι' αυτό και στην επιστολή μας πρώτα βάζουμε την υγειονομική προστασία. Γιατί όπως είπαμε και όπως και εσείς γνωρίζετε, και η περιοχή μας είναι αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη καμπή όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Η γενικότερα νομός Ροδόπης και νομός της Ξάνθης χρειάζεται μια άλλη προσοχή. Βεβαίως συνολικότερα θα έλεγα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά προφανώς και πρέπει ο δικός σας ο προβληματισμός να περάσει στην κυβέρνηση με διαφορετικό τρόπο για να είμαστε εκεί ακριβώς που πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Μπαστάκη, σαν έμποροι και σαν επαγγελματίες και σαν επιχειρηματίες, επουδενή δεν είμαστε υπέρ των κλειστών συνόρων. Προφανώς. Ναι, τα σύνορα φέρνουν ανάταση στην οικονομία μιας περιοχής. Τα σύνορα φέρνουν ανάπτυξη, ανοιχτοί δρόμοι, ενοποιημένοι δρόμοι μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε πολύ υπέρ. Στη συγκεκριμένη όμως περίοδο που διανύουμε και μετά από ένα τρίμηνο lockdown που έχει περάσει η οικονομία της χώρας μας και μετά από όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν επιβληθεί και έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας και ζούμε μια νέα πραγματικότητα πλέον, όπως και εσείς γνωρίζετε, αυτή η νέα πραγματικότητα έχει φέρει και επιπλέον κόστος στα καταστήματά μας. Επιπλέον κόστος για τις μάσκες, για τα αντισηπτικά, για την απολύμανση, για τα γάντια. Όλα αυτά πρέπει να τα υποστηρίξουμε και να κρατήσουμε τη χώρα μας ασφαλή, όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε λίγο να δοθεί προσοχή στα ανατολικά μας σύνορα και να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ούτως ώστε αν είναι να είναι ανοιχτά τα σύνορα, να υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Διαφορετικά, να κλείσουν τα σύνορα μέχρι που η γείτονα χώρα να αλλάξει χρώμα στον υγειονομικό χάρτη. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στην αναβάθμιση της θωράκισης των συνόρων του Εύρου προχωράει η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, τόσο με την επέκταση του φράχτου των συνόρων κατά 30 χιλιόμετρα, όσο και με την προμήθεια εξοπλισμού για την ελληνική αστυνομία. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα του έργου επέκταση του φράχτη στον Εύρο κατά 30 χιλιόμετρα, ώστε να θωρακιστούν περαιτέρω τα χερσαία σύνορα της χώρας μας μετά τη συντονισμένη τουρκική απόπειρα παραβίασής τους από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες τον περασμένο Μάρτιο. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση του Τμήματος Κτηρολογικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου, κατασκευή νέου, αναβάθμιση, επισκευή υφιστάμενου τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Η συνδρομή της τεχνικής εταιρείας αφορά στις εξής υπηρεσίες: υποβοήθηση της ελληνικής αστυνομίας στον καθορισμό των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση του έργου, τυπικές λύσεις επισκευών στον υφιστάμενο φράχτη περιοχής Καστανιάς και διάταξη ανύψωσής του, μελέτη νέου φράχτη σε περιοχές συνολικού μήκους 30 χιλιόμετρων περίπου, σύνταξη τεχνικής περιγραφής προμέτρησης και προϋπολογισμού οικοδομικών επισκευών σε υφιστάμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις
εγκαταστάσεις παρακολούθησης του τεχνητού εμποδίου, τυπικές μελέτες παρατηρητηρίων φυλακίων κτλ. Επιτήρηση του τεχνητού εμποδίου. Η συμβατική διάρκεια για την παροχή των υπηρεσιών ορίζονται οι 30 ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης ύψους 169.880 ευρώ. Προηγουμένως, η Ελλάς είχε υπογράψει σύμβαση με δικηγορική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου στην κατάρτιση των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης και τη συμβασιοποίηση του έργου επέκτασης του φράχτη. Η νομική υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελλάς κατά την εκτέλεση της σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα μέχρι την παραλαβή του έργου, προσωρινή οριστική και πάντως μέχρι τις 31/12 του 2020. Θα παραμείνουμε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου και συγκεκριμένα στο Δήμο της Ορεστιάδας. Θα κάνουμε τώρα μία στάση. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, ο κ. Χρήστος Τσομπανίδης, ο οποίος θα μας πει τελικά τι θα γίνει με τη Λευκή Νύχτα στην Ορεστιάδα, εάν θα γίνει στις 27 Αυγούστου τελικά ή όχι, γιατί λόγω της πανδημίας υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις γενικά σε σχεδιασμούς των Δήμων. Κύριε Τσομπανίδη, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Πασκάκη. Λοιπόν, για πείτε μας, τι θα γίνει με τη Λευκή Νύχτα στην Ορεστιάδα? Όπως είχαμε ανακοινώσει εγώ τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, κυρία Πασκάκη, έχουμε πάρει τις άδειες και από την Δήμο Ορεστιάδος και από την Περιφέρεια. Θα γίνει τη Λευκή Νύχτα της πόλης μας. Μεσολάβησε βέβαια το θέμα του κορονοϊού. Πολλά έχουν αλλάξει. Το παρόν καθεστώς αυτή τη στιγμή είναι αυτό που διέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επομένως, με βάση αυτό το καθεστώς θα γίνει και το κομμάτι αυτό της Λευκής Νύχτας. Όσον αφορά τα ανοιχτά της συναυλίες, τα δύο stage που έχουμε προγραμματίσει, αυτά με βάση επίσης την ανακοίνωση της κυρίας Μιαντώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, μπορούν να γίνονται τηρουμένων και εδώ κάποιων όρων προφύλαξης για την διάδοση του κορονοϊού, που είναι το 1,5 μέτρο απόσταση από το stage κτλ. Και νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με βάση αυτή την κατάσταση να πραγματοποιηθεί η δεύτερη Λευκή Νύχτα. Ο εμπορικός κόσμος και ο επαγγελματικός την αναμένει, οι απλοί δημότες την αναμένουν και ρωτούν συνέχεια, γιατί έχουν ενημερωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί και ελπίζουμε να είναι αντάξια της περσινής μας επιτυχίας. Κύριε Πρόεδρε, τώρα, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, λόγω του κορονοϊού, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και τα δεδομένα πρέπει να τροποποιηθούν. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός του συγχρονισμού, της συνάθρησης του κόσμου? Γιατί ξέρετε, αυτός είναι και ο κυρίαρχος παράγοντας της μετάδοσης του ιού. Οι συναθρήσεις υπαγορεύονται από κάποια μέτρα, κυρία Μπασκάκη. Αυτά τα μέτρα θα τηρηθούν. Ό,τι ανοίγει αυτή τη στιγμή, ό,τι λειτουργεί σε δημόσιους χώρους, διέπεται από κάποια αυτά τα μέτρα. Αυτά θα τηρηθούν. Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, που όπως είπα πριν από λίγο, αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη να μην γίνει φέτος η Λευκή Νύχτα, αλλά να γίνει μια εβδομάδα εμπορίου. Δεν ξέρω αν και εσείς σκεφτήκατε κάτι ανάλογο. Η εβδομάδα εμπορίου, δεν ξέρω πώς την εννοεί ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο είναι, γιατί το εμπορικό το κομμάτι, όπως λειτουργεί, με τους κανόνες που λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, το ίδιο θα ισχύσει και την βραδιά της Λευκής Νύχτας. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τώρα, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο στο πλαίσιο, ξαναλέω πάλι, των μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί και όπως επιβάλλονται να τηρούνται. Τώρα, να υποθέσω ότι αν πάνε τα πράγματα καλά, όπως είπαμε, λόγω της πανδημίας, θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διοργάνωση έτσι όπως την σκέφτεστε φέτος να την υλοποιήσετε, κύριε Τσομπανίδη. Σίγουρα περιμένετε όλοι εσείς, ενώ εμπορικός, επαγγελματικός κόσμος, μία, αν θέλετε έτσι, δυνατότητα, μία ευκαιρία να μπορέσετε λίγο να υπάρξει μια σχετική οικονομική ανάταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως το λέτε κύριε Μπασκάκη, επιβάλλεται να έχουμε οικονομική ανάσα, όπως ήταν για πέρυσι έτσι και φέτος, και να έχουμε και μια ψυχολογική ανάσα. Ο κόσμος έχει πιεστεί πάρα πολύ, όλοι το ξέρουμε, 4 μήνες τελευταίους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που είναι το σημαντικότερο, γιατί η υγεία και η οικονομία πάνε μαζί. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε, είναι οπωσδήποτε απλές μια κατάσταση. Αν συμβεί κάτι πολύ πολύ ακραίο, τότε μόνο δεν θα γίνει. Καταλάβατε, με βάση αυτό το καθεστώς που επικρατεί τώρα, όλοι το περιμένουν, ο επαγγελματικός κόσμος το έχει εγκαλιάσει και όπως σας είπα ρωτάνε, οι απλοί πολίτες το περιμένουν, καθότι ανακοινώθηκε και το φεστιβάλ του Άρδα. Στην Ορεστιάδα έχουμε αυτή τη στιγμή την ίδια εβδομάδα που θα γίνει δεύτερη Λευκή Νύχτα το φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο κόσμος το περιμένει. Πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά.
Κύριε Τσομπανίδη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί πέρυσι θυμόμαστε όλοι τα παρατράγουδα με τον Εμπορικό Σύλλογο και τη Λευκή Νύχτα. Φέτος. Δεν πειράζει. Καθένας έχει την άποψή του, κύριε Μπασκάκη, και οι άποψεις ενδεχομένως αλλάζουν. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή τέσσερις τουλάχιστον σύλλογοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν μαζί μας και θα βοηθήσουν. Εντάξει, αυτά είναι παρελθόν. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε. Ας μείνουμε λοιπόν στη θετική είδηση και ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά σε σχέση με την υγειονομική κρίση, κύριε Τσομπανίδη. 27 Αυγούστου λοιπόν η Λευκή Νύχτα στην Οριστιάδα. 27 Αυγούστου, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, πλαίσιο χορήγησης χρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σκελέτσης. Ο κ. Σκελέτσης αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους 12% για τις επιχειρήσεις της Θράκης, τονίζοντας πως πρέπει να καταβληθούν άμεσα. Και έχουμε μια εκκρεμότητα και αφορά την περιοχή της Θράκης. Αυτό είναι η περίπτωση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους ύψους 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης, που κάποια στιγμή μετά το 10 και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας διακόπηκε. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, έχουμε κάποια νέα δεδομένα υπό το πρίσμα των οποίων εκτιμώ ότι το Υπουργείο θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση θα πρέπει να δει αυτό το εργαλείο της επιδότησης του κόστους του 12%. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά? Το ένα αφορά δύο αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώνει την κία του 16 με την οποία καταργήθηκε το μέτρο αυτό. Και η δεύτερη είναι απόφαση σε πρώτο βαθμό που δικαίωσε εν άγοντα ο οποίος ζητούσε τα οφειλόμενα μέχρι το 15. Άρα ένα δεδομένο είναι αυτές οι αποφάσεις που είναι υπέρ των δικαιούχων. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι το εργαλείο αυτό είναι απολύτως πλέον συμβατό με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι η επιλογή μας πλέον είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Την έντονη αντίδραση της παράταξης του Χριστόδουλου Τοψίδη Περιφερειακή Σύνθεση προκάλεσε η εκ νέου πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τηλεδιάσκεψη και όχι διαζώσει. Σύμφωνα λοιπόν με την Περιφερειακή Σύνθεση, η διοίκηση της Περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τα μέτρα για τον κορονοϊό, γιατί στην πραγματικότητα φοβούνται να αντιμετωπίσουν την κριτική της αντιπολίτευσης. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη σχεδιασμού και διεκδίκησης από πλευράς της διοίκησης της περιφέρειάς μας οδηγούν σε μια σειρά κέριων πληγμάτων εις βάρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των πολιτών της. Παραμένουμε η μόνη περιφέρεια χωρίς κάποιον περιφερειακό σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για την υποστήριξη αυτών που υπέστησαν τις βαρύτερες συνέπειες. Διαπιστώνουμε πως τα 40 μεγάλα έργα προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μόνο ένα εξ αυτών αφορά την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο περιφερειάρχης και η διοίκησή του επιλέγουν να συνεδριάσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψη, ενώ ήδη ο ένας Δήμος μετά τον άλλον συνεδριάζουν διαζώσεις αλλά και με προφυλάξεις στα Δημοτικά Συμβούλια όπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Η διοίκηση της Περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, γιατί φοβούνται να αντιμετωπίσουν διαζώσεις στους συμβούλους και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως φοβούνται να αντιμετωπίσουν και την πραγματικότητα. Έτσι, επιλέγουν τελευταία ημέρα του μήνα τη συνεδρίαση με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, καθώς και αποκλειστικά θέματα ημερησίας διάταξης, τα οποία σχεδόν στο σύνολο της πλειοψηφίας τους είναι τυπικές εγκρίσεις και εγκρίσεις επιπιστώσεων. Επιπλέον, για ακόμα μία φορά, η διοίκηση της περιφέρειας, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο Περιφερειάρχης ψεύδονται, καθώς ουδέποτε ήλθαν σε επικοινωνία με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για την προσεχή τηλεδιάσκεψη. Δυστυχώς και αυτός ο ψευδής χαρακτηρισμός τους χαρακτηρίζει. Η Περιφερειακή Σύνθεση επιφυλάσσεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο να επιβάλλει τη συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναπτυξιακό αντίκρισμα για την περιφέρεια και για τους πολίτες. Η Περιφερειακή Σύνθεση δεν αρκείται στη μετριότητα, δεν ταυτίζεται μαζί του. Διεκδικούμε δυνατά για τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Η ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η μόνη προτεραιότητά μας. Μία ακόμη πρωτιά με αρνητικό πρόσημο πέτυχε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο μπήκε ο κίνδυνος φτώχειας σε σχετική έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών της Ελλάδας που έδωσε η Ελστάτ στη δημοσιότητα. Μία ακόμη πρωτιά με αρνητικό πρόσημο πέτυχε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο μπήκε ο κίνδυνος φτώχειας σε σχετική έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών της Ελλάδας με έτος καταγραφής το 2019 και περίοδο αναφοράς εισοδήματος στο οικονομικό έτος 2018 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ανά την επικράτεια, το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε σε 9.382 ευρώ.
ευρώ, υψηλότερο κατά 3,9% από το προηγούμενο έτος. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών του 2019, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 30% του πληθυσμού της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το έτος 2019, περίοδος αναφοράς εισοδήματος το 2018, το 17,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Ο δείκτης αυτός που κατά το έτος 2005 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2004 ανέρχονταν στο 19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το έτος 2012 που εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε να μειώνεται από το έτος 2014. Σε 5 περιφέρειες, Αττική, Ιόνια, νησιά, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ήπειρος, καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας χαμηλότερα από αυτό της χώρας, ενώ σε 8 περιφέρειες, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα. Μάλιστα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα πρωτεία με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας να είναι στο 24,3%, δηλαδή ένα στους 4 κατοίκους να κινδυνεύουν. Το ποσοστό αυτό είναι κατά περισσότερες από 6 ποσοστιαίες μονάδες πιο υψηλό από τον πανελλαδικό μέσο όρο και κατά σχεδόν 11 ποσοστιαίες μονάδες πιο υψηλό από το αντίστοιχο της Αττικής. Ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν κηρύχτηκε η περιοχή του Ερυθροποτάμου στο Δημότυχο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις πλημμύρες του περασμένου Απριλίου, κατέθεσε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας Χρήστος Τοκαμάνης. Ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν κηρύχτηκε η περιοχή Ερυθροποτάμου Δημοτήχου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις πλημμύρες του περασμένου Απριλίου, κατέθεσε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας Χρήστος Τοκαμάνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την πρόσφατη δημοτική συνεδρίαση, οι συνέπειες της μη κήρυξης θα είναι δυσάρεστες. Πρώτον, επειδή η περιφέρεια δεν θα μπορεί με έκτακτες διαδικασίες να αποκαταστήσει τα αναχώματα και δεύτερον, διότι δεν θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να δικαιολογεί τον τρόπο πληρωμής των ζημιών που προέκυψαν στα αντλιοστάσια με κίνδυνο τα χρήματα αυτά να τα πληρώσουν οι αγρότες δια του ΤΟΕΒ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας, έπρεπε ο Δήμος εγγράφως να ζητήσει την κατάταξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που δεν έκανε παρά τις έντονες οχλήσεις από την πλευρά των αγροτών. Πολύ φοβάμαι, ανέφερε ο κ. Τοκαμάνης, ότι εάν ακολουθηθεί η πεπατημένη οδός των μελετών και των δημοπρασιών, θα χρειαστεί να περάσουν 2 χρόνια για να κλείσουν τα αναχώματα. Εύχομαι να μην γίνει αυτό, γιατί θα είναι καταστροφικό ο επόμενος χειμώνας να μας βρει με ανοιχτά αναχώματα. Να σημειωθεί ότι η περιοχή υπέστη τεράστιες καταστροφές σε έργα υποδομών και δικτύων. Συνολικά η πλημμυρισμένη έκταση ήταν περίπου 5.500 στρέμματα. Ενδεικτικά ζημιές σε αναχώματα, θράψη αναχωμάτων στην περιοχή της Μάνης, Καρωτής, Βρυσικών, Ελαφοχωρίου έχουν μπαζωθεί και παρασυρθεί αρδευτικά δίκτυα, έχουν προκληθεί καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, έχουν πλημμυρίσει αρδευτικές γεωτρήσεις, έχουν μπαζωθεί αποστραγγιστικοί τάφροι, έχουν υποστεί ζημιές καλλιέργειες, έχουν μπαζωθεί αγροτεμάχια με αμοχάλικο από τη θράψη των αναχωμάτων. Οπότε και υπήρχε αντικειμενική βάση για να κηρυχθεί περιοχή του Ερυθροποτάμου σε περιοχή έκτακτης ανάγκης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι αγρότες και παραγωγοί που αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα της περιοχής μας. Είναι μια ταλαιπωρημένη πόλη με τις δύο γέφυρες. Στην συγκεκριμένη κεντρική γέφυρα τοποθετούμε, αλλάζουμε τα κλειδώματα, μια και θεωρήσαμε ότι είναι επικίνδυνα για τον πολίτη. Μιας και δεν έχουμε καταλήξει τελικά ποιανού είναι αυτή η γέφυρα, η δικιά μας ή της περιφέρειας. Εμείς πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη πήραμε την πρωτοβουλία να επισκευάσουμε τη γέφυρα αυτή με τα κυκλειδώματα και συνεχεία αφού δικαιωθούμε θα διεκδικήσουμε όλα τα λεφτά από την περιφέρεια. Εμείς με την σύμφωνη γνώμη του κ. Χρυσόγονου που προσλήφθηκε σαν νομικός μας, έχουμε τη διαβεβαίωση, τη γνωμοδότηση ότι οι γέφυρες οι δύο είναι της περιφέρειας. Και αφού δικαιωθούμε στα δικαστήρια, θα διεκδικήσουμε τα λεφτά μας και θα προχωρήσουμε στον δρόμο. Και στην ελληνική αστυνομία τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι με email και τηλεφωνική γραμμή θα γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του συνεχούς εξυγχρονισμού των υπηρεσιών του σώματος, καθιερώνει σημεία επαφής και εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις διευθύνσεις αστυνομίας της χώρας, στοχεύοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ηλεκτρονική διεύθυνση email, μέσω της οποίας αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία, κοινοποιώντας στον αποστολέα τα αποτελέσματα των ενεργειών, και τηλεφωνική γραμμή
γραμμή, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε με παροχή γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ελληνικής αστυνομίας. Με την πρωτοβουλία αυτή καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους και να διευκολύνεται περαιτέρω η επικοινωνία, εξέταση και διεκπεραίωση αιτημάτων και θεμάτων που τους απασχολούν. Επιπλέον διευκολύνεται η περαιτέρω επικοινωνία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.